Θέλω να υποδεχθώ τον Γιάννη Γαλανόπουλο, ορθοπαιδικό στο Θριάσιο. Τον βλέπαμε συχνά στην περίοδο του COVID, μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Γαλανόπουλο. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε, αν θέλετε, κύριε Γαλανόπουλε, να δούμε πρώτα δύο καρτούλες, γιατί η κατάσταση που φτάνει, η κατάσταση μάλλον που παρουσιάζουν όλα τα χειρουργεία των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής είναι τρομακτική και θα ήθελα να τη συζητήσουμε, αλλά να καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας βλέπουν γιατί πράγμα μιλάμε. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και Αγία Σοφία λειτουργούν οι 6 από τις 15 χειρουργικές αίθουσες. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός λειτουργούν οι 14 από τις 17 χειρουργικές αίθουσες. Στο νοσοκομείο Αττικών οι μισές, 7 από τις 14. Πάμε να δούμε και την επόμενη καρτούλα μας. Στο Θριάσιο, κάτω από τις μισές, 6 από τις 13 και η αναμονή για μια μη επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Θριάσιο είναι 1.400 ασθενείς. Απίστευτα πράγματα. Έρχομαι ξανά σε εσάς γιατρές, σε εσάς κύριε Γαλανόπουλε, να μου πείτε αν είναι έτσι όπως τα παρουσιάσαμε. Ναι, όπως είπε και ο εκλεκτός καλεσμένος ως προηγουμένος. Mm-hmm. Λίγο πιο δυνατά να ακούω τον κύριο Γαλανόπουλο, παρακαλώ. Έτσι και το σύστημα υγείας είναι σε μια φάση εξαέρωσης και αποσύνθεσης αυτή την περίοδο. Ίσως λίγο εντονότερα από ό,τι προηγούμενες περιόδους. Τα στοιχεία που δείξατε στις κάρτες είναι πέρα για πέρα αληθινά. Είναι στοιχεία που οι ίδιες οι υπηρεσίες των νοσοκομείων παρουσιάζουν. Εγώ να σας πω επιπρόσθετα ότι μέχρι με στοιχεία της 15ης Οκτώβρη του 2023 στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στα νοσοκομεία της Αθήνας, εκτός των νοσοκομείων του Πειραιά, αναμένουν για χειρουργική επέμβαση συνολικά 24.099 ασθενείς. 24.099 ασθενείς και μέσα σε αυτούς, για παράδειγμα, γιατρέ, υπάρχουν και καρκινοπαθείς. Ναι, πιθανό να υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχει μια κατηγοριοποίηση τώρα στο πόσο επίγον είναι το περιστατικό, αλλά σε αυτή τη λίστα υπάρχουν αναμονές και για τον Άγιο Σάββα και για τον Αν υπάρχει λίστα αναμονής 24.000 ατόμων, σημαίνει ότι εγώ που σήμερα πρέπει να προγραμματίσω ένα χειρουργείο, θα το κάνω σε 3 χρόνια περίπου. Υπάρχει αναμονή που ξεπερνάει σίγουρα τον 1 χρόνο, τον 1,5, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και παραπάνω. Επίσης, να σας πω, επειδή δείξατε στοιχεία για τις χειρουργικές αίθουσες, ότι στα περισσότερα νοσοκομεία που λέτε, ας πούμε, λειτουργούν οι 6 από τις 13, οι 7 από τις 14, δεν λειτουργούν οι υπόλοιπες, γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγους και δεν έχουμε προσωπικό χειρουργείο, νοσηλευτικό και παραγιατρικό προσωπικό. Κύριε Γαλανόπουλε, μας έλεγε σήμερα ο κύριος Γιαννακώστης Ποεδίν στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή που κάνουμε με τον Γιώργο Παγάνη, ότι αυτή τη στιγμή τα κενά στην υγεία είναι 40.000. Αλήθεια είναι, την άκουσα και εγώ την εκπομπή, την ρωτήσατε τον κύριο Γιαννάκο, σας παρακολουθώ. Προσέξτε τώρα όμως, εκτός ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες μεμονωμένα μπορεί να μην έχουμε τόσα κενά. Όπως ας πούμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, που είναι πλήρες από πλευράς αναισθησιολόγων και οι ίδιοι οι γιατροί ζητούν να λειτουργήσουν οι 12 αίθουσες και όχι οι 6 που λειτουργούν τώρα, με την μόνη πρόσληψη 15 νοσηλευτών που λείπουν. Όμως η 5η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο επιμένει να στέλνει τους ασθενείς από τη λίστα του δημόσιου νοσοκομείου να χειρουργούνται με λεφτά του ΕΟΠΗ, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, στο διπλανό ιδιωτικό νοσοκομείο, στο ΙΑΣΟ της Λάρισας, με έξοδο του κράτους. Συγγνώμη. Γιατί τώρα δεν παίρνουν. Υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο έχει την υποδομή να λειτουργεί όλες του τις χειρουργικές αίθουσες. Του λείπουν μόνο 15 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Και παρόλα αυτά, αντί να προσληφθούν, αντί να έρθουν αυτοί οι 15 και αυτές οι 15, προτιμούν να τους στέλνουν και να πληρώνουν με δημόσια. Οι ασθενείς δεν πληρώνουν. Όχι, πληρώνουν, δεν πληρώνουν οι ασθενείς, να πληρώνει η πολιτεία. Βεβαίως. Είναι πολιτική επιλογή, κατά τη γνώμη μας, να πρημοδοτείται ο ιδιωτικός τομέας εις βάρος του δημοσίου και μπορεί να μην έρχονται με ένα προεδρικό διάταγμα, με μια υπουργική απόφαση να πούν «Ξέρεις, το τάδε νοσοκομείο αύριο βάζει λουκέτο», αλλά αφήνουν τα νοσοκομεία να υφίστανται ένα τέτοιον εξευτελισμό, όπου ουσιαστικά σιγά σιγά είναι σαν να λένε «Παιδιά, από αύριο τα κλείνουμε». Σας λέω και το εξής επιπρόσθετα. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το κρατικό της Νίκαιας,
που αυτές τις ημέρες γίνονται και μια σειρά κινητοποιήσεων που αντίστοιχα έχουν αξονικό τομογράφο και δεν έχουν γιατρούς να κάνουν, να διενεργήσουν τις αξονικές τομογραφίες. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά πέριξ της περιοχής της Νίκαιας φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και γενικά στο λεκανοπέδιο. Άρα είναι ή δεν είναι πολιτική επιλογή να μαραζώνει ο δημόσιος τομέας υγείας και ταυτόχρονα να ανθίζει δίπλα με χρήματα βεβαίως των ασφαλισμένων και των, γενικά των πολιτών από την τσέπη μας, να ανθίζει δίπλα ένας ιδιωτικός τομέας με τεράστια κερδοφορία. Πιστεύουμε ότι είναι πια πολιτική επιλογή καθαρή από την πλευρά της κυβέρνησης να πρημοδοτηθεί ο ιδιωτικός τομέας με κάθε τρόπο. Και άλλο ένα στοιχείο να σας πω, αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. με πρόσχημα την καταπολέμηση των ράτζων, έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό συνάψει συμφωνίες στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, στον Ευαγγελισμό, στο Γεννηματά και στο Αττικό. Λοιπόν, και στέλνουν τα περιστατικά της εφημερίας στα ιδιωτικά νοσοκομεία για νοσηλεία, για χειρουργία. Με το Αζημίωτο, βέβαια. Φυσικά με το Αζημίωτο για άλλη μια φορά. Είναι στοιχεία, είναι η ίδια πραγματικότητα που είναι αδυσόπιτη. Ωραία πράγματα. Κύριε Γαλανόπουλε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μόνο να πω ότι στις 29 και στις 30 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών έχουμε προκηρύξει 48 ώρη απεργία και θα κορυφώσουμε στις 30 του μήνα με ένα πανελλαδικό μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπου καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν δυναμικά το παρόν για να βάλουμε ένα στόπ σε αυτή την κατρακύλα που κύριε Γαλανόπουλε, έχει τραβήξει το σύστημα. Είμαι υγείας. Σίγουρη ότι μέχρι τις 29 και τις 30 του μήνα θα τα ξαναπούμε. Για να το θυμίσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο γιατρός του Θριασίου, μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος.